Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να ζητήσουμε το σχόλιο του συναδέλφου Διευθυντή Σύνταξη του NGR, Βασίλη Κανέλη. Γεια σα, Βασίλη. Καλησπέρα. Πρέπει να πούμε για το 112. Έχει, μια... Έχει, ιδιαίτερη σημασία. Η τεχνική υποδομή που παρουσιάστηκε σήμερα ήταν έτοιμη. Εντάξει. δεν, Γιατί την δεν, δεν, την έφτιαξε η κυβέρνηση τη ε, οι... Νέα είναι... είναι έτοιμη. Αυτό που δεν λειτουργούσε είναι η επιχειρησιακή υποδομή. Δηλαδή, βρίσκανε μέχρι τώρα τα εξή εμπόδια. Πρώτον, δεν έχουμε κτίριο να στεγάσουμε την υπηρεσία. Δεν έχουμε κόσμο να στελεχώσουμε αυτή την υπηρεσία. Ε, υπάρχουν το θέμα των προσωπικών δεδομένων που έθεσε πριν από λίγο. Υπήρχαν μια σειρά από προβλήματα που κάθε φορά που έλεγαν, γιατί δεν, δεν, δεν εφαρμόζεται το 112, τα βάζανε αυτά τα εμπόδια. Έχει περάσει ένα χρόνο από το μάτι και δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Θεωρώ ότι τώρα. Με... Πόσο αφού... καιρό ήταν έτοιμο, δηλαδή. Το... Είναι, είναι, το επο... είναι το... η τεχνική υποδομή είναι πάνω από 6 μήνε έτοιμη. Μα. Ήταν έτοιμη, αλλά βρίσκαν αυτά τα εμπόδια. Δηλαδή, πρέπει να βρεθεί ένα κτίριο Μα. και να πάει κόσμο. Πρέπει να βρεθεί κόσμο ο οποίο. Δεν κάνουμε παλινέ προσλήψει για να. Πρέπει να βρουν ένα κόσμο ο οποίο θα υποδέχεται τα μηνύματα, θα έχει όλη αυτή την επιχειρησιακή υποδομή. Να χειρίζεται υπολογιστέ. Να, δηλαδή. να, χειρίζει υπολογιστέ. Ναι, όλο αυτό το πράγμα. Να πω όμω κάτι. Η υπόθεση με το 112 και με την ενημέρωση του κόσμου στην Ευρώπη συζητιέται από το 1998. Και το 2002 υπήρχε εντολή και για γεωχωρικό εντοπισμό των ανθρώπων που ενημερώνουν. Δηλαδή, όταν κάποιο είναι σε κίνδυνο, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει, να μπορεί να στείλει ένα μήνυμα και να μπορεί να τον εντοπίσει μέσω δορυφόρου. Και πού είναι, πού βρίσκεται. Όλα Χτες... αυτά συζητιούνται πριν από 15 χρόνια. Χθε ο κύριο Σινολάκη μα έλεγε ότι σε περίπου 10 χρόνια από τώρα θα μπορεί να, υπάρχει να δημιουργηθεί μια υπηρεσία που με απόλυτη ακρίβεια θα σου λέει: Ξέρω εγώ, στην τάδε εδώ στο Χαλάνδρι θα γίνει αυτό. Και να έτσι. ενημερώνεσαι με κάποια χρονική έτσι, okay. ταχύτητα λίγο πριν. Αν υπήρχε στο μάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, το οποίο στι 6 παρατέταρτο, όταν η φωτιά ήταν στο Μαραθώνα, είχε, ήταν εκεί και ειδοποιούσαν, θα είχαν φύγει μερικέ εκατοντάδε άνθρωποι, θα είχαν γλιτώσει κάποιοι από του 100. Κάποιε από του 100 θα είχαν σωθεί. Αυτό είναι σίγουρο. Εμεί και δεν έχουμε είναι μείνει, δύσκολο. Όπω λέμε στι ελληνικέ ταινίε, παιδιά, με τι καμπάνε, να βαράνε οι καμπάνε. Υπάρχει μια. Μα, ε. Μακάρι να σου πω κάτι. Και μακάρι, μακάρι να βαράγανε και οι καμπάνε. Μακάρι και Είναι αποτελεσματικό, αν ξέρει κανεί γιατί είναι. Ούτε και οι καμπάνε δεν χτυπήσανε. Υπάρχει μια έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατη που λέει ότι δύο χώρε στην Ευρώπη είναι μαύρη τρύπα στο, στο, θέμα του, της ενημέρωσης της εκτατάστασης εκτό το του κινδύνου. Η Μάλτα και η Ελλάδα. Όλα αυτά τα λέει όλα. Όλες οι άλλες χώρες έχουν κάνει αυτό το σύστημα. Εμείς είμαστε εντελώς και πάντω υπάρχει και ένα θέμα, νομίζω, συνολικότερη αναδιοργάνωση αυτό που λέμε Γραμματεία Σάφω, πολιτική, πολιτική Προστασία. προστασία που ακριβώς. όλα αυτά πρέπει να μπουν κάτω από αυτή τη σκέψη. Αυτό είναι ένα σχέδιο τη κυβέρνηση στι άμεσε προτεραιότητε. Έτσι φαίνεται. Αλλά να σου πω κάτι, εμένα δεν μου, άρεσε, δεν μου άρεσε κάτι. Και θα το πω, α είναι, 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 είναι κριτική στην κυβέρνηση. Δεν κομματικοποιεί στην υπηρεσία Πολιτική Προστασία. Ο κ. Καρδαλιά mm -hmm. μπορεί να είναι ικανότατο. Ήταν δήμαρχο στο Βύρονα, ήταν και νομίζω και επικεφαλή στον, στον, στον φορέα για την, για τον, για την προστασία του ημιτού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό άνθρωπο, πάρα πολύ καλό κλπ. Είναι όμω τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη. Αν θε να το κάνει, δεν την κομματικοποιεί. Βρίσκει τον κύριο Σινολάκη, παραδείγματο χάρη, λέω εγώ έτσι ένα τυχαίο παράδειγμα. Βρίσκει κάποιον επιστήμονα και τον στελεχώνει στην πολιτική προστασία. Γιατί έτσι με την πρώτη στραβή στη βάρδια θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ και θα σε τσακίσει. Θα πει ότι ορίστε εσεί που μα κατηγορούσατε, κάνατε τα ίδια κλπ. Τέτοιε υπηρεσίε πρέπει να είναι πάνω από κόμματα να, να, και να κρατάνε και πάνω από τετραετία. Να είναι στελεχωμένε έτσι ώστε να μην χρειάζεται η επόμενη κυβέρνηση να τα σαρώσει όλα για να φτιάξει κάτι καινούριο. Τερμή, τι άλλο. Αυτό που χρειάζεται οι άνθρωποι που είναι σε η και εμπειρία. Και την εμπειρία Ακριβώς. την αποκτά και μέσα από τι κρίσει. Και την κλιματική αλλαγή και όλα αυτά τα φαινόμενα θα τα αντιμετωπίσουμε θα τα βρούμε μπροστά μα. Υπήρξε μια πρόσφατη έρευνα τη Τράπεζα τη Ελλάδα που έλεγε ότι το κόστο. Το είναι 700 δισεκατομμύρια μέχρι το 2000 για την Ελλάδα. Το, 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 το αντιλαμβάνεστε το νούμερο, yeah, είναι 3.500 Είναι, είναι 3,5 ελληνικά. Yeah. Είναι 700 δισεκατομμύρια. Αν όμω πάρουμε μέτρα, το κόστο θα είναι 120 δι. Αν δηλαδή από τώρα μέχρι το 2000 πάρει μέτρα η Ελλάδα και να προστατευτεί, θα είναι 120 δι. Τι θέλουμε, τα 120 δι και του 1.000 νεκρού που θα έχουμε μέχρι το 2100 ή τα 700 δι πρέπει να τα βάλει στη ζυγαριά και να δει τελικά τι επιλέγει. Κυρίω στι ανθρώπινε ζωέ. Ναι. Να μην χάνονται ανθρώπινε ζωέ. Προπόθεση για να συμβεί αυτό που λε, Βασίλη, είναι να προετοιμαστεί ο κρατικό μηχανισμό, να μπαίνουν οι ναι. κατάλληλοι ναι. στι θέσει ευθύνη και βέβαια να εναρμονιζόμαστε με τι ευρωπαϊκέ λογικέ. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Και α ελπίσουμε να είναι αρχή σήμερα με το 112 με την τεχνική βάση που είναι όλα οκ. Δηλαδή θα, και θα λειτουργεί κανονικά από εδώ και πέρα. Η τεχνική βάση ναι, αλλά δεν έχουμε την επιχειρησιακή υποδομή. Δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε κτίριο, δεν έχουμε. Αυτό πρέπει να ανταναλάβει η υπηρεσία Πολιτική Προστασία ο νέο ε, Γενικό Γραμματέα. Πρέπει να ξεκινήσει και μέσα στο καλοκαίρι. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Κάνει 100 μετατάξει. Στο κέντρο επιχειρήσεων, δεν υπάρχει εκεί χώρο. Όχι, όχι. Χρειάζεται νομίζω ξεχωριστό κτίριο από ό,τι λέγανε κάποια στιγμή. Νομίζω όμω ότι με 100 μετατάξει καλών ανθρώπων ή με 50 προσλήψει, δεν ξέρω, με 100 προσλήψει. Αν είναι για κάτι τόσο σημαντικό. Ακριβώ. Να κάνει κα... προσλήψει. Κάνε προσλήψει, προσλήψεις, φτιάξε την, 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 υποδομή την τεχνολογική, συζήτα και με τι εταιρείε τηλεπικοινωνιών, γιατί και εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα. Και προχώρα το, μέχρι το τέλο του καλοκαιριού τουλάχιστον να είναι έτοιμο να είμαστε έτοιμοι να ε, να Γιατί και έρχεται και φθινόπορο και κλιματικές ε, αλλαγέ και βροχέ και τα λοιπά. Είμαστε σωστά Γι' αυτό χρειάζεται άμεση κινητοποίηση, γιατί είναι και η περίοδο αυτή έχει Ελπίζω να μην μείνει στα λόγια και ο κύριο Μητσοτάκη και η πολιτική προστασία και να ξεκινήσει άμεσα. Και η πλευρά του Υπουργείου, ο κ. Περακάκης, που νομίζω έχει όλε τι ο κ. Σπεριακάκη πήγε σήμερα για, επειδή ακριβώ ήταν τεχνική υποδομή, τεχνική βάση. Το επιχειρησιακό είναι άλλο κομμάτι, θα πρέπει να το αναλάβουν άλλοι. Σωστά. Mm -hmm. Βασίλη Κανέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Για.